εις το νότιο βασίλειο βασιλεύς ήτο ο Άχαζ. Άχαζ. Και ανέλαβε την βασιλεία εις ηλικία 20 ετών. Και βασίλευσε 16 όλα χρόνια. Αυτός όμως ούκε ποίησε το ευθές εν οφθαλμής Κυρίου Θεού αυτού πιστός ως Δαβίδο πατήρ αυτού. Δηλαδή στάθηκε μάλιστα σε σύγκριση με όλους τους προηγουμένους του ο χειρότερος βασιλιάς της Ιουδαίας. Ο σκληρότερος, ο φοβερότερος και ο πιο ειδωλολάτρης. Ακούσατε λοιπόν λίγα λόγια γι' αυτόν. Και επορεύθη εν οδό βασιλέων Ισραήλ και έγε τον ιόν αυτού διήγεναν πυρή κατά τα βδελίγματα των εθνών ον εξήρε Κύριος από προσώπου των ιών Ισραήλ. Τι έκανε λέγει, ακούστε τι έκανε, τον ιόν αυτού διήγεν εν πυρή. Εδώ υπάρχουν δύο ερμηνείες και οι δύο ευσταθούν. Βεβαίως στον Ιερεμία συναντούμε το εξής, στο 7ο κεφάλαιο στίχος 31 και στο 19 κεφάλαιο στίχος 5 συναντούμε το εξής, ότι αφού εισήχθη η λατρεία του Βαάλ, οι Εβραίοι εθυσίασαν τα παιδιά τους εις τον Βαάλ, ή το φοβερή λατρεία του Βαάλ, φοβερή, διότι επήρωναν το άγαλμά του που ήταν μεταλλικό και στην αγκαλιά του έριπταν ζωντανά τα παιδιά τους και τα εθυσίαζαν. Τα έκαιγαν τα παιδιά τους για να προσφέρουν θυσία εις τον Θεό, για να πάνε καλά οι δουλειές τους παρακάτω κτλ. Κτλ. Και μάλιστα συνήθως τα πρωτότοκα παιδιά τους και τα πιο καλύτερα παιδιά τους θυσίαζαν. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Υπήρχε όμως και μια άλλη περίπτωση. Εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε εκείνο το διήγεν εμπειρή τι ακριβώς συνέβη με τον Άχαζ. Ότι περνούσε, το ρήμα διάγω θα πει περνάω, περνούσε το παιδί του στη φωτιά. Γι' αυτό ομοίως ομιλεί η Αγία Γραφή και μάλιστα μεταβδελιγμίας. Τι είναι? Άλαβαν φωτιές κατά τα ειδωλολατρικά έθιμα και περνούσαν τα παιδιά τους πάνω από τις φωτιές, ώστε με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά να είναι σιδερένια, γερά, να μην έχουν αρρώστιες και άλλα πολλά. Θα μου πείτε, μα αυτό το κάνουμε και εμείς. Μάλιστα αγαπητοί μου, το κάνουμε και εμείς. Το ξέρετε αυτό ότι το κάνουμε και εμείς? Εγώ το έχω δει πολλές φορές. Πολλές φορές το έχω δει, για να μην πω ότι το έχω και υποστεί ίσως. Σαν μικρός, ναι ναι, πώς το έχω υποστεί. Μέσα σε ένα κόσμο που κάνει πολλά, τα παιδιά όπως μπερδεύονται γίνονται θύματα αυτών των καταστάσεων. Είδου πώς. Όπως ξέρετε, την Πρωτομαγιά κάνουμε το Μάη. Ιδρολατρικό έθιμο αυτό, ε. Οι χριστιανοί δεν κάνουν Μάηδες έξω από την πόρτα τους, ούτε βάζουν πέταλα, ούτε σκόρδα, ούτε κρομίδες. Οι χριστιανοί δεν κάνουν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Ούτε δίχτυα ψαράδικα, ούτε καλάμι, τίποτα από όλα αυτά, δεν βάζουν τίποτα από όλα αυτά. Τα ακούτε σας παρακαλώ? Αυτά έκαναν οι Εβραίοι, αυτά τα βδελίγματα, και ο Θεός τους εσυχάθηκε και τους οδήγησε εκεί που τους οδήγησε, γιατί θα οδηγήσει και εμάς με τη σειρά μας εκεί που θα μας οδηγήσει, και το βλέπει κανείς που πηγαίνει ο λαός μας. Λοιπόν, οι χριστιανοί τέτοια πράγματα δεν κάνουν. Εν τέτοιες περιπτώσεις, αυτόν τον Μάη, δηλαδή αυτό το στεφάνι, το οποίο βάζουν στην πόρτα τους και το βάζουν ως αποτρόπαιον του κακού, δηλαδή να φύγει το κακό, να διώξει το στεφάνι τώρα, το σκόρδο, η κρομίδα, να διώξει το κακό από το σπίτι, να μην μπει μέσα στο σπίτι. Κάπου στην εορτή του Αγίου Ιωάννου, τον Ιούνιο, κάπου εκεί, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς, 24 Ιουνίου μου φαίνεται, κάπου εκεί μου φαίνεται εκείνη την ημέρα, τα στεφάνια αυτά τα βγάζουν από τις πόρτες, τα βάζουν όλα μαζί η γειτονιά, τώρα το δίπλα σπίτι, το παραπέρα, βάζουν όλα τα στεφάνια αυτά μαζί, βάζουν φωτιά και τα καίνε και πηδούν πάνω από τη φωτιά. Δεν πηδούν?
Εν το έχετε δει αυτό να πηδούν? Πηδούν πάνω από τις φωτιές. Γιατί πηδούν? Πηδούν για αυτόν τον λόγο. Βέβαια, αυτά μείνανε σαν απομεινάρια που πολλές φορές έχουμε χάσει το πραγματικό τους νόημα και την αληθινή τους διάσταση. Όμως ή το καταλαβαίνουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε, κάναμε μία ειδωλολατρική πράξη που σαφώς λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη: δεν θα περνάς το παιδί σου, ούτε το γιο σου, ούτε την κόρη σου πάνω από τη φωτιά. Διότι θεωρείται η φωτιά σαν ένα καθαρτήριον πράγμα που περνώντας από εκεί ο άνθρωπος φεύγουν και οι αρρώστιες, φεύγουν και όλα. Και μετά παίρνουν οι νοικοκυρές εκείνη τη στάχτη και την πάνε στο τζάκι τους, μέσα στο σπίτι. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, ή δεν είναι έτσι? Ή δεν είναι έτσι? Λοιπόν, όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι τα βδελίγματα που τα συχαίνεται ο Θεός. Όταν κάποτε από μία απειλή ότι θα ξαναπάει ο Ναβουχοδονόσορ, δεν είναι στο βιβλίο των βασιλείων, θα ξαναπάει ο Ναβουχοδονόσορ τα Ιεροσόλυμα να τα καταστρέψει, διότι είχαν σκοτώσει κάποιος με τη συμμορία του εκείνον που είχε εγκαταστήσει διοικητή ο Ναβουχοδονόσορ, φοβήθηκαν οι Εβραίοι και σου λέει: εδώ τώρα πια ο Ναβουχοδονόσορ θα μας πετσοκόψει. Μάζεψαν τα πράγματά τους και σκώθηκαν και έφυγαν κατευθυνόμενοι προς Αίγυπτον. Τους ακολούθησε και ο προφήτης Ιερεμίας, ο ταλέπορος και ταλαιπωρημένος αυτός προφήτης, ο προφήτης που σε όλη του τη ζωή κλαίει, 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 ο προφήτης Ιερεμίας. Τους ακολουθεί. Κάποια στιγμή εκεί δε χάνουμε και τα ίχνη του. Δεν ξέρουμε παρακάτω τι απέγινε. Πιθανότατα τον εσκότωσαν οι Εβραίοι τον προφήτη Ιερεμία, αφού πέρασε πολλά. Μέχρι και σε βόδρο τον βάλανε μέσα να τον πνίξουν. Και ποιος? Ένας ιερεύς του ναού, κατ' εντολή του βασιλέως. Λοιπόν, αγαπητοί, στο δρόμο τι αντελήφθη ο προφήτης Ιερεμίας, μια που θίγουμε αυτά τα βδελίγματα? Αντελήφθη οι γυναίκες να κάνουν πίτες σε στρογγυλά ταψιά. Θα μου πείτε τι? Απλούστερον το να έχουμε ένα σινί, όπως το λέτε, και εκεί μέσα να κάνουμε πίτα. Στρογγυλή, στρογγυλό σινί. Αλλά το να κάνεις σε στρογγυλό σινί δεν έχει καμία σημασία, γιατί τι θα πει τετράγωνο, τι θα πει τρίγωνο, τι θα πει στρογγυλό, δεν έχει καμία σημασία το σχήμα. Για αυτές είχε σημασία. Ήταν προς τιμήν της Σελήνης, της θεάς Σελήνης. Δηλαδή προς τιμήν του φεγγαριού που είναι στρογγυλό. Και έκαναν την πίτα προς τιμήν της θεάς Σελήνης. Όταν το αντελήφθηκε αυτό η Ιερεμίας, που το είχαν πάρει οι Εβραίες από τους γύρω ειδωλολατρικούς λαούς, ανέβηκε πάνω σε μία πέτρα, σε ένα βράχο, και άρχισε να φωνάζει: τώρα φεύγουν, φεύγουν αυτεξόριστοι για την Αίγυπτο. Είναι σε κατάσταση δηλαδή πολύ άσχημη. Και φωνάζει και λέγει: μα επιτέλους δεν θα καταλάβετε ποτέ σας ότι εξαιτίας αυτών των βδελιγμάτων δεν μπορούμε πουθενά να στεριώσουμε και μας κυνηγάει η οργή του Θεού? Και τι απήντησαν οι γυναίκες, όχι οι άνδρες? Τι απήντησαν, λέτε, ξέρετε? Ακούστε τι απήντησαν, το φοβερό. Γιατί η γυναίκα όταν πιστεύει, πιστεύει. Όταν όμως δεν πιστεύει, είναι φοβερή. Είναι φοβερή η γυναίκα όταν είναι άπιστη. Φοβερή, σκύλα σκέτη, όταν δεν πιστεύει στο Θεό. Και τι απαντούν στον προφήτη Ιερεμία? Είδαμε την προκοπή μας τόσα χρόνια που πιστεύαμε εις τον Θεόν το δικό σου. Είδαμε την προκοπή μας. Λοιπόν, δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό σου. Θα λατρεύαμε τη Σελήνη. Αυτό απήντησαν οι γυναίκες. Εκεί, αγαπητοί μου, ιστορικά τα ίχνη του Ιερεμίου χάνονται. Φαίνεται πως τον σκότωσαν. Αυτό το τέλος των προφητών, όταν φώναζαν στο λαό να απέχει από την ειδωλολατρία. Και αυτή είναι η ιστορία πραγματικά της ειδωλολατρίας με τις επιπτώσεις της.